που κοντεύουμε στη Μεγάλη Σαρακοστή και αρχή του Τριωδίου. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, δεν είναι μόνο ένα θέμα, αλλά είναι, έτσι θα έλεγα, ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχουμε να συζητήσουμε, να αναπτύξουμε το θέμα αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Και θα δούμε ότι μέσα από τους λόγους του Ιερού Χρυσοστόμου, που αυτό το θέμα βέβαια με απασχολεί και εμένα προσωπικά, γιατί είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και πολλές φορές έχουμε δει στην πορεία πολλές στρεβλώσεις σε αυτό το θέμα και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να κατηχηθούμε μέσα στο θέμα της Θείας Ευχαριστίας. Και η Θεία Ευχαριστία τι σημαίνει, είναι ας πούμε το μυστήριο, έτσι, και η Θεία Ευχαριστία ξεκινάει από το μυστήριο που έχει γίνει τότε στη Μεγάλη Πέμπτη του μυστικού δείπνου, έτσι. Και θα δούμε τώρα, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, έχουμε την αίσθηση ότι, και αυτό όταν λέμε τη Θεία Ευχαριστία είναι για τη Θεία Κοινωνία, ότι έχουμε την αίσθηση ότι ο χριστιανός κοινωνάει μόνο την περίοδο των νηστιών και ειδικά τη Μεγάλη Σαρακοστή. Αλλά αυτό βέβαια έχει γίνει κάπως τυπικό και έτσι υποβαθμίζεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας στη ζωή μας. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε, την μεγάλη σημασία που έχει και το πόσο δηλαδή μπορούμε να καταλάβουμε ότι η Θεία Ευχαριστία μας βοηθάει να είμαστε χριστιανοί σε εγρήγορση, χριστιανοί που βιώνουμε και θα βιώνουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Ίσως πολλές φορές ασθενέστητα να λέμε στον εαυτό μας ότι δεν είμαστε άξιοι να συμμετέχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και βέβαια πολλές φορές αυτό το τεκμηριώνουμε με έναν τέτοιο τρόπο και μέσα από τους λόγους που έτσι πολλές φορές δικαιολογούμε τον εαυτό μας ώστε να είμαστε απόντες, δηλαδή να είμαστε αμέτωχοι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και το είπα αυτό γιατί και εγώ έτσι πολλές φορές αυτό το θέμα το δώσω πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα, γιατί φοβούμε ότι ό,τι κάνουμε σήμερα σχεδόν σε μεγάλο βαθμό το κάνουμε τυπικά όλα, ας πούμε. Και θα προσπαθήσουμε να αρχίσουμε να βιώνουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όχι τυπικά, αλλά να είναι μέρος της ζωής μας, που είναι σημαντικό. Σε ένα λόγο του που αυτό βέβαια, αυτή είναι η ευχή που λέγεται μυστική ευχή, που το λέει ο ιερέας μέσα την ώρα της Θείας μετουσίαση που γίνεται, την ώρα της Θείας Λειτουργίας, λέει: «Ουδείς άξιος των συνδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές, προσέρχεστε». Έτσι, προσέξτε να δείτε, μας λέει ότι ουδείς άξιος. Τεσσαρκές επιθυμίες και ειδονές προσεύχεστε ή προσεγγίζει. Ας θυμηθούμε ακόμα τα λόγια της ευχής στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως που έχει συντάξει ο Ιερός Χρυσόστομος. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ουκ είμαι άξιος σου δε ικανός, ίνα μου, υπό τη στέγινη σέρθη του οίκου της ψυχής. Διότι όλη έρημος και καταπεσούσα έστιν και ουκ έχεις παρεμήν τόπον άξιον, του κλείνε την κεφαλήν, αλλά ως εξύψους δημάς εταπείνω